Με τη βεντάλια των ερευνών να ανοίγει και 29 ακόμη άτομα εκτός από τους 7 που συνελήφθησαν χθες να περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το ιδιωτικό γυροκομείο στα Χανιά, οι εξελίξεις στην υπόθεση που σοκάρει την κοινή γνώμη αναμένονται ραγδαίες. Εκτός από την αστυνομική έρευνα που είναι συνεχής, έχει διαταχθεί και φορολογικός έλεγχος για να διερευνηθούν τα πιθανά οικονομικά ωφέλη των φερόμενων ως εμπλεκομένων. Αυτή τη στιγμή κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψη. Τώρα το τι θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο θα το αποφασίσει μετά την απολογία τους ο ανακριτής με τον εισαγγελέα. Στη δικογραφία εμφανίζονται ως εμπλεκόμενοι και κρατικοί λειτουργοί. Πλην όμως επισήμως η εποπτεύουσα αρχή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ελέγχων δεν έχει επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλων της. Εμείς θέλαμε να συμβάλλουμε στη δικαιοσύνη να λάμψει αλήθεια. Όποιος έχει παρανομήσει για οποιοδήποτε λόγο ή έχει κάνει ασκήσει πλημελό στα καθήκοντά του, δεν έχουν κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Απλά φαίνεται λίγο περίεργο ότι είναι όλοι οι υπάλληλοι. Δηλαδή, είναι, αν είναι τόσα άτομα τα οποία λέγονται 10 και 12, δεν ξέρω πόσοι διαχρονικά τώρα, αλλά τελευταία χρόνια, είναι λίγο περίεργο το ότι μια ολόκληρη διεύθυνση είναι, ας πούμε, είναι αδρανοποιημένη σε τέτοιο βαθμό. Ο πρώην Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Χανίων Δημήτρης Νικολακάκης εμφανιζόταν κατηγορηματικός πριν από περίπου ένα χρόνο σε σχέση με τις συνθήκες μέσα στη μονάδα. Έχω να πω ότι η μονάδα αυτή μαζί με μια άλλη μονάδα των Χανίων μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες της Κρήτης. Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις είναι δεκάδες. Μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων θανάτων ελεγχόταν, συνέχιζε να λειτουργεί και σύμφωνα με τις αρχές δεν διαπιστώθηκε ποτέ κάτι επιλείψιμο. Η μόνη παράβαση που διαπίστωσαν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ήταν μια αυθαίρετη επέκταση το 2009. Δόθηκε τότε εντολή για λουκέτο, όμως μετά την νομιμοποίηση το θέμα τακτοποιήθηκε. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς πηγαίναμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες σε αραιά διαστήματα. Τι γινόταν τις υπόλοιπες μέρες και νύχτες και ώρες που ήταν οι άνθρωποι σε δομή μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Η Χανιώτισσα δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του πατέρα της, θα κάνει την πρώτη καταγγελία και προσφυγή στη δικαιοσύνη πριν από περίπου ένα χρόνο. Είδα αμέσως τον πατέρα μου, σε πλήρη διάψευση των όσων με είχαν διαβεβαιώσει, να κάθεται εκεί μαζί με άλλους γέροντες, να είναι δεμένος στην καρέκλα του και σχεδόν να μην έχει καθόλου επαφή με το περιβάλλον, το κεφάλι του να κρέμεται, να είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση, χειρότερη από τις προηγούμενες μέρες. Τους δένανε, που τους χτυπούσαν, που τους βάζανε στο τσάι, στο γάλα, τους ρίχνανε σταγόνες για να τους κοιμίζουν ή για να είναι φυτά. Γινόταν νορμάλ, επειδή αυτοί ξέρανε, εγώ δεν ήξερα. Γι' αυτό μου κίνησε τις υποψίες όταν πεθάνανε σε 7 μέρες 14 άτομα. Οι δικηγόροι των υπευθύνων της δομής έκαναν τότε λόγο για σκευωρία και αβάσιμες καταγγελίες. Να ερευνηθούν όλα αυτά λέξη προς λέξη και όχι να σχηματίζεται αυτή η πλημμυρίδα συκοφαντιών και καταγγελιών, δήθεν καταγγελιών βασίμων, αβάσιμες είναι όλες. Επειδή λοιπόν η δικαιοσύνη συμβολίζεται με ένα ζυγό, στο ζυγό πρέπει να μπουν ακριβώς το ίδιο βάρος για να ισορροπήσει. Αν στο ζυγό βάλουμε και τον φορτώσουμε μονόπαντα, δεν θα είναι ούτε ζυγός, ούτε βέβαια απόδοση δικαιοσύνης. Αύριο το πρωί, οι πρώτοι από τους 7 συλληφθέντες, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Χανίων, ενώ ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να κλείσει το Σάββατο. Ο ογκώδης όμως φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός.